Ζουν και βασιλεύουν τα τευτέρια σε φαρμακεία της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύση Ευγενίδη, πολλοί ασθενείς ζητούν από τους φαρμακοποιούς να σημειώσουν το τευτέρι, το ποσό που αναλογεί στο φάρμακο το οποίο χρειάζονται, ώστε να εξοφλήσουν το χρέος, μόλις μπορέσουν να βρουν χρήματα και γιατρό για να τους συνταγογραφήσει στο σκεύασμα. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια τα φαρμακεία έχουν δεχτεί πολλά πλήγματα εξαιτίας της μνημονιακής πολιτικής. Μάλιστα, τα χρέη του ΕΟΠΗ έχουν σωρευτεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν φαρμακεία που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και απειλούνται με λουκέτο. Το ελληνικό φαρμακείο σήμερα απειλείται με πολλές πλευρές. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιες είναι οι απειλές στην εποχή που διανύουμε? Έχουμε δεχτεί πολλά πλήγματα στη λειτουργία των φαρμακείων τα τελευταία χρόνια εξαιτίας έλευσης της Τρόικας. Χάσαμε πάρα πολλά και υπάρχουν και κάποια ακόμη που είναι σε κίνδυνο, με σπουδαιότερο την πώληση των μη υποχρεωτικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων από άλλα κανάλια που ζητείται από την Τρόικα το τελευταίο διάστημα. Η βασική ευκαιρία είναι ότι δίνεται η δυνατότητα του εξυγχρονισμού των φαρμακείων του προσανατολισμού τους σε διαφορετικά αντικείμενα τα οποία είχαν παραμεληθεί τόσο καιρό, όπως η παροχή υπηρεσιών στον ασθενή. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναδείξουμε περισσότερο το ρόλο του φαρμακοποιού ως επιστήμονα, καθώς δεν είναι ένας απλός μεταπολιτής φαρμάκων, αλλά ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται ο ασθενής για να κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας που τον απασχολεί.